Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ολοκένουργιο επεισόδιο. Σήμερα έχουμε για εσάς φτιάξει το πιο νόστιμο, το πιο λαχταριστό pulled beef που έχετε φτιάξει ποτέ σας και έχετε φάει εννοείται. Θα φτιάξουμε στήθος μοσχαρίσιο, αργοψημένο στην κατσαρόλα, το οποίο μετά θα ντομαδίσουμε, θα γλασάρουμε τη σαλτσούλα να το κάνουμε ένα, θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ψωμάκι φρυγανισμένο, θα τα γεμίσουμε όλα αυτά, θα κάνουμε και μια μπεσαμέλ από τσένταρ, θα σας τρέχουν τα σαλάκια, σας τορκίζομαι, είναι πολύ εύκολη συνταγή, θέλει λίγο υπομονή στο ψήσιμο και θα φάτε το πιο νόστιμο σάντουιτς που έχετε φάει ποτέ σας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να έχουμε πίσω τον κρυοπόλεμο να μας κόψει μεγάλα κομμάτια από μοσχαρίσιο στήθος, 800 γραμμάρια θα χρησιμοποιούμε με 1 κιλό στη συνταγή μας, είτε σπάλα μοσχαρίσια είτε στήθος. Θέλουμε να έχει λιπάκι, να έχει κολαγόνο για να ψηθεί αργά και να έρθει και να λιώσει. Εδώ έχουμε όλα τα μπαχαρικά που θα δημιουργήσουν ωραίες στρώσεις και πολύ ωραίο επίπεδο γεύσεων στο κρέας μας. Έχουμε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, κόλιανδρο σκόνη, μπαχάρι, σκόρδο σκόνη, σκόρδο κρεμμύδι, μπούκοβο, πιπεράκι, αλατάκι και ριγανίτσα. Δεν ξέρω αν τα πάω, τα ξανάπα. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε όλα μαζί, να ενωθούν όλα τα μπαχαρικά μας. Εδώ, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Πριν πανάρουμε το κρεατάκι μας, θα βάλουμε να κάψει πολύ καλά η κατσαρόλα. Τέλεια. Και ελάχιστο λαδάκι στο κρέας μας. Φοράμε γαντάκια και ξεκινάμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μασαζάκι με τα μπαχαρικά μας. Και εδώ τώρα το κρεατάκι μας είναι έτοιμο να αρχίσουμε να το σοτάρουμε. Κατσαρόλα που έχει κάψει πολύ καλά, ελάχιστο ελαιόλαδο, γιατί έχουμε αλείψει και το κρεατάκι μας, και παίρνουμε με μια τσιμπιδούλα και πάμε μέσα να σοτάρουμε πολύ καλά το κρέας μας. Αυτό εδώ θέλουμε να ακουστεί. Θέλουμε να δώσουμε πολύ ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές. Στην ουσία να έχει καβουρδιστεί πάρα πολύ καλά. Εδώ. Θέλουμε λίγο το χρόνο μας εδώ. Θέλουμε 4-5 λεπτάκια σίγουρα. Ωστόσο, πάμε να ψιλοκόψουμε και τα λαχανικά μας. Θα χρειαστούμε κρεμμυδάκι για μετά και σκορδάκι. Αυτό εδώ. Θέλουμε να αρχίσει να καίγεται η πετσούλα που έχει και να αρχίσει να μυρίζει καμένο. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί μετά θα το σβήσουμε όλο αυτό που έχει μείνει στην κατσαρόλα μας και θα είναι η γεύση που θα σιγουρεύει μέσα στο κρεατάκι μας. Άρα το καίμε από όλες τις πλευρές και ψιλοκόβουμε εδώ και τη σκελίδα σκόρδο. Αφού έχουμε σοτάρει το κρεατάκι μας πολύ καλά, το βγάζουμε εδώ. Κοίταξε εδώ. Αυτό εδώ θέλουμε ακριβώς. Και έτσι όπως καίει όλη η κατσαρόλα, πάει μέσα όλο το κρεμμυδάκι και το σκορδάκι. Και ελάχιστο ελαιολαδάκι να βοηθήσουμε, ίσα-ίσα. Και τώρα απλά σοτάρουμε κρεμμυδάκι σκόρδο, να αρχίσουν να καραμελώνουν, να βγάζουν τα ζάχαρά τους και να γίνεται ο πανικός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Να αγκαλιάσει ό,τι έχει μείνει μέσα στην κατσαρολίτσα μας. Αφού έχουν σοτάρει κρεμμυδάκι σκορδάκι, πάει μέσα όλο το κρεατάκι μας. Κοιτάξτε εδώ, έχει αρχίσει να βγάζει και τα ζουμάκια του. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε στο πιάτο, όλα θα πάνε μέσα. Εδώ. Κρεατάκι μέσα. Ζουμάκια, ό,τι έχει μείνει μέσα στο πιάτο, επίσης μέσα. Και τώρα, έτσι όπως είναι η φωτιά μας στο τέρμα και έχει αρχίσει να χνίζει και να κολλάνε στον πάτο διάφορες γεύσεις από τα μπαχαρικά μας, σβήνουμε χυμό πορτοκάλι. Ω, Θεέ μου, και χυμό από ένα lime. Βοηθάμε ελαφρώς ξύνοντας κάτω την κατσαρόλα. Κοιτάξτε εδώ. Να πάρουμε ό,τι έχει μείνει. Να ξεκολλήσει, να πάει μέσα στο φαγητό μας. Και... όπως θέλουμε. Τώρα, το μόνο που μας μένει τι είναι. Ντομάτα κονκασέ που θα βάλουμε στο τελείωμα. Ένα γκύβο λαχανικών. Εδώ. Νεράκι. Και τα υπόλοιπα μπαχαρικά που είχαμε κρατήσει πριν από το... από το σοτάρισμα του κρέατός μας. Άρα, βάζουμε τα μπαχαρικά μας μέσα, να μας δώσει γεύση στο φαγητό μας. Μέσα ντομάτα κονκασέ. Εντάξει. Ίσα-ίσα, δεν θέλουμε να γίνει ντοματέ, απλά να έχουμε την υγρασία της ντομάτας. Και τώρα πάμε να βάλουμε μέσα και το νεράκι μας. 450 ml με 500. Και τώρα, το μόνο που θα προσθέσουμε είναι αλατάκι πιπεράκι, για να έχει γεύση το νεράκι μας έτσι όπως θα βράζει και ο ζωμός μας. Ίσα-ίσα, για να μην μας βγει αλμυρό το φαγητό μας. Και τώρα απλά σιγοβράζουμε σκεπασμένο για 2 ρίτσες και ξεσκέπαστο για άλλη μισή. Τώρα γυρνάμε πίσω σε 2,5 ρίτσες δηλαδή σύνολο
για να συνεχίσουμε τη συνταγάρα μας. Διαφημιστικό break και επαναρχόμαστε σε πολύ σύντομα. Μετά από 2,5 ώρες, το αποτέλεσμα θέλω να γίνει ένα κοντινό για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Τη φωτιά τώρα τη σβήνουμε. Είχαμε ξεκαπακώσει, όπως είπαμε, 2 ρίτσες με καπάκι, μισή ώρα χωρίς καπάκι. Και τώρα κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει σε 2,5 ώρες. Πέρα από το εφέ αυτό, κοιτάξτε εδώ πώς έχει γλασάρει σαρτσούλα. Το κρεατάκι τώρα θα δείτε ακριβώς τι εννοώ. Και τώρα, αφού έχουμε βγάλει το κρεατάκι μας και τώρα θα το κάνουμε pulled, δηλαδή θα το μαδίσουμε, βάζουμε τη σαλτσούλα να γλασάρει σε μέτρια φωτιά για 5-6 λεπτάκια ίσα ίσα να φύγει όλη η υγρασία, να έρθει και να δέσει όλο το αποτέλεσμα. Και όσο γλασάρει, εμείς πάμε να ασχοληθούμε με το κρέας μας. Λοιπόν, πιρουνάκια. Και τώρα τι κάνουμε, κοιτάξτε πόσο έχει λιώσει όλο αυτό το αποτέλεσμα μέσα σε μόλις 2,5 ωρίτσες. Το βλέπετε. Έχει πραγματικά, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Πόσο εύκολα μαδιέται, έχει λιώσει, έχει μοσχομυρίσει από τα μπαχαρικά που είχαμε βάλει. Πόπο Χριστέ μου. Εντάξει, δεν βάζω καθόλου δύναμη, φανταστείτε. Και τα τελευταία 2 λεπτάκια που γλασάρει σαλτσούλα, τι θα κάνουμε. Εσείς πείτε μου από κάτω. Θα βάλουμε ναι το κρεατάκι μας μέσα. Και τώρα απλά να κατέβουμε το κρεατάκι μας, να έρθει και να δέσει με τη σάλτσα μας, να πάρει όλη αυτή τη γεύση, όλα αυτά τα αρώματα, τα μπαχαρικά που έχει μέσα η σάλτσα, να χυλώσει. Κοιτάξτε εδώ. Σας λέω ειλικρινά, θα είναι το πιο νόστιμο pulled beef που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Πάει σε σάντουιτς, σε μπεργκεράκι μπορεί να μπει, σε μια ωραία τσιαπάτα, μπορεί να σκέτο με πατατούλες δίπλα με ένα μπουρέ. Είναι φανταστικό. Με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε αυτή η συνταγή, πάει. Βλέπετε, έχει στεγνώσει η κατσαρολίτσα μας εντελώς. Άρα τώρα, αφού έχει απορροφήσει όλη τη σάλτσα, σβήνουμε το μάτι και τραβάμε εκτός και το αφήνουμε να ηρεμήσει λίγο. Εδώ. Αχ, Θεέ μου, ευτυχία. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια πολύ γρήγορη μπεσαμέλ με τσένταρ τυράκι. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, έχουμε ξαναπεί μια μπεσαμέλ. Βουτυράκι μέσα. Τέλεια. Αλευράκι και πάπρικα που θα τα βάλουμε στην ουσία. Το αλευράκι θα μας κάνει το ρου και την πάπρικα θέλουμε να την καβουρδίσουμε για να βγάλει όλα τα αρώματά της. Γάλα χλιαρό σε θερμοκρασία δωματίου και το τυράκι μας το οποίο θα μπει στο τέλος να λιώσει, να γίνει μια πολύ ωραία κρεμμόδη σάλτσα από τσένταρ τυράκι το οποίο θα μπει πάνω από το πουλτ που έχουμε κάνει τώρα το μοσχάρι μας. Ανυπομονώ. Λοιπόν, βουτυράκι, κοιτάξτε εδώ, έχει αρχίσει να λιώνει. Μέσα το αλεύρι μας και η πάπρικα, η καπνιστή. Τέλεια. Και ξεκινάμε τώρα ίσα ίσα να κάνουμε το ρου. Ανακατεύουμε, να καβουρδίσουμε το αλευράκι 1-2 λεπτάκια. Με το που έχει αρχίσει να γίνεται αυτό εδώ, η παστούλα, το ρου που λέμε, βάζουμε σιγά σιγά το γαλατάκι σε 2-3 δόσεις. Πόσο γρήγορα και εύκολα έγινε η μπεσαμέλ μας. Με το που βγάλει την πρώτη μπουρμπουλήθρα, σβήνει τη φωτιά. Έτοιμο. Και τέλος, εκτός φωτιάς, τι άλλο θα έμπαινε πέρα από το τσενταράκι. Μπόλικο τσένταρ μέσα, να λιώσει. Αλατάκι, πιπεράκι. Λίγο, δεν θέλουμε μπόλικο αλατάκι, έχει το τυράκι μας. Λίγο αλατάκι και μπόλικο πιπέρι. Και απλά εδώ το αφήνουμε με τη θερμοκρασία από την μπεσαμέλ, κοιτάξτε εδώ. Θα γίνει μια τέλεια σαλτσούλα. Αυτό είναι. Με τη θερμοκρασία θα έρθει και θα δέσει. Αφήστε το 2 λεπτάκια ήρεμο. Ψωμάκι. Μπορείτε να το βάλετε και στο φούρνο αν θέλετε να λερώνετε τα ψάκια. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορείτε να το βάλετε όμως και σε ένα τηγανάκι με λίγο βουτυράκι και θα το κάνουμε εμείς. Λίγο βουτυράκι, το κόβουμε και το βάζουμε στο τηγάνι μας, είτε το αλείφουμε πάνω στο ψωμάκι μας, είτε στο τηγάνι μας. Εδώ, σκόρδο, απλά σπάμε τη σκελίδα στη μέση και μπαίνει και αυτή μέσα στο τηγάνι. Και όπως λιώνει το βουτυράκι με το σκορδάκι, πάμε και βάζουμε μέσα όλο το ψωμάκι μας. Πάμε να κάνουμε τώρα τη σάλτσα μας τη μεξικάνικη, ντοματούλα, κρεμμυδάκι, μαϊντανός, lime.
δεν χάνει ποτέ και θα μας δώσει μια πολύ ωραία φρεσκάδα μέσα στο σάντουιτς μας. Και απλά κόβουμε σε μικρά ζαράκια ή καρεδάκια την ντοματούλα μας. Ψιλοκόβουμε μισό κρεμμυδάκι. Μαϊντανούλι, θα χρησιμοποιήσουμε πάει πάρα πολύ με τέτοιες σάλτσες από το Μεξικό. Και τώρα μπολάκι και τα βάζουμε όλα μέσα να τα ανακατέψουμε. Και θα βάλουμε και χυμό από μισό lime. Αλατάκι λίγο στη σάλτσα μας. Έχουμε ξαναπεί, θέλουμε να έχουμε γεύσεις παντού, άρα αλατίζουμε παντού. Και λίγο λαδάκι ίσα ίσα. Μία με δύο κουταλιές σούπας. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ψωμάκι ζεστό. Πρώτο πράγμα είναι η σάλτσα μας με την ντοματούλα, το μαϊντανό και το κρεμμύδι μας. Πάμε να βάλουμε μπόλικο κρεατάκι πάνω. Κοιτάξτε εδώ πώς αχνίζει. Κοιτάξτε εδώ. Έχει λιώσει, έχει αγκαλιάσει όλη η σαλτσούλα το κρέας μας. Μοσχομυρίζουν όλα τα μπαχαρικά που έχουμε βάλει μέσα. Και πάμε τώρα να βάλουμε μπόλικο κρέας. Εντάξει, είναι φανταστικό. Τέλος, εδώ έχουμε την... Κοίταξε εδώ. Πάει από πάνω. Τυράκι τσένταρ σε μπεσαμέλ. Να αγκαλιάσει το κρεατάκι μας. Κοίταξε τι έχει γίνει. Και στο τέλος για τη φρεσκάδα θα βάλουμε τούρσι ψιλοκομμένο. Στο τέλος βάζουμε φρέσκο κρεμμυδάκι για τη φρεσκάδα. Λίγο από το άσπρο και λίγο από το πράσινο. Έτσι όπως είναι το σεντουσάκι μας, το μόνο που μένει είναι τώρα τι να κάνουμε. Απλά να το πλύσουμε. Εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πω, πω, Θεέ μου. Τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω. Τώρα το αφήνουμε εδώ. Εντάξει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς. Γράψτε μου από κάτω αν μπορούσατε να το είχατε μπροστά σας τώρα αυτό και να αντισταθείτε και να πείτε κάνω δίαιτα. Για παράδειγμα, ετοιμάζομαι για το καλοκαίρι. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα δοκιμάσω λίγο από το κρέας για να σας αποχαιρετήσω για να ξέρω τι έχω κάνει ακριβώς. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή όρεξη με αυτή τη σαντουιτσάρα. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε σε αυτούς σας.